Γιάννη, εδώ και καιρό ανακοινωμένη. Έχουμε τον Παύλο Γερουλάνο επίσης, ο οποίος έχει πάρει το χρήσμα, έχει κατέβει. ΣΥΡΙΖΑ που είναι και γιατί δεν είναι. Και θα είναι αύριο, από ό,τι ξέρω. Αύριο η Ανοιχτή Πόλη, γιατί η Δημοτική Παράταξη στην Αθήνα, που έχει μια πολύ μεγάλη και σοβαρή παρουσία ως αντιπολίτευση, αλλά με δημιουργικό τρόπο, σε συνάρτηση και σε σχέση με τα κινήματα των πολιτών στην Αθήνα, θα αποφασίσει για το όνομα του υποψηφίου. Αυτό το οποίο έχουμε διαβάσει έχει βγει από το Βασίλη Σκούρη στη διάρκεια της ημέρας. Νάσος Ηλιόπουλος, το είδαμε και σε κάποια site να γράφεται. Είναι μια πολύ καλή επιλογή, αν επιβεβαιωθεί αύριο από την Ανοιχτή Πόλη. Είναι ένα νέο παιδί, έμπειρο, με έργο εκεί που είχε αναλάβει και αναφέρομαι στην πάταξη της μαύρης της εισφοδιαφυγής. Ένας άνθρωπος πολιτικοποιημένος, ο οποίος ζει στην Αθήνα. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι κάτοικος Βορείων Προαστίων ή Γλυφάδας που θέλει να γίνει δήμαρχος Αθηναίων. Μακάρι να τον εμπιστευτούν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες, διότι θα είναι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας η οποία εκδηλώθηκε επί τόσα χρόνια από την Ανοιχτή Πόλη και θα είναι μια προσπάθεια η οποία σε αυτή τη φάση θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που έχει η Αθήνα. Πάντως ξέρω πολλούς δημάρχους οι οποίοι μένουν αλλού από εκεί που εκλέγονται. Εγώ λέω ότι έχουμε ένα θετικό στοιχείο. Έχουμε ένα Αθηναίο, ένα νέο παιδί που έχει δοκιμαστεί σε πόστα και είναι ικανό στη διαχείριση κιόλας, που έχει μια δημοτική παράταξη από πίσω του. Γιατί τέτοια ζήμωση, γιατί τόσος χρόνος? Όλα θέλουν τον καιρό τους, έτσι δεν είναι? Πάντως δεν είναι εξ αποκλεισμού αυτή η πρόταση. Είναι θετική επιλογή. Και ήταν εξ αρχής αυτή η θετική επιλογή. Μάλιστα. Μπορώ να γνωρίζω ότι αυτή η επιλογή ήταν εξ αρχής. Συζητιότανε στη Δημοτική Παράταξη. Πριν από 3 μήνες είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση. Το λέω γιατί ήμουν και εγώ υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και συνεργαζόμουν και ως βουλευτής Α' Αθηνών με Δημοτική Παράταξη. Ήταν μια επιλογή που είχε γίνει από τα κάτω και από τώρα είναι μια επιλογή που θα γίνει οριστικά. Λοιπόν, 2 πράγματα θέλω να πούμε ακόμα, πρωτού κλείσουμε. Έχετε...